Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Κοντά σας με τις ηλικές ιστορίες του ελληνικού και του διεθνούς ποδοσφαίρου και τους ανθρώπους που τις έγραψαν. Οι τελικές ιστορίες σήμερα είναι πολύ ευτυχισμένες, γιατί την εκπομπή θα την παρουσιάσουμε με έναν άνθρωπο που έχει γράψει τόμους ολόκληρους στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ένα εκ των κορυφαίων Ελλήνων αθλητικογράφων, αθλητικών συντακτών, με τεράστια γνώση και βέβαια με πάρα πολλά που θα μας πει για τον άνθρωπο που έχουμε το αφιέρωμά μας σήμερα. Η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον ένα και μοναδικό Βασίλη Καραπιάλη. Ένα από τα μεγαλύτερα δεκάρια, από τους καλύτερους επιτελικούς παίχτες όλων των εποχών. Και να παρουσιάσω τον εκλεκτό προσκεκλημένο μας, κυρίες και κύριοι, ο ένας και μοναδικός Κώστας Αμοθράκης. Καλώς ήλθες, Κώστα μου, αγαπημένη, για πολλά χρόνια, ευχαριστώ, φίλε. Ευχαριστώ πολύ για τις υπερβολές σου. Ξέρεις ότι δεν είναι υπερβολές. Δεν είμαι ούτε ο κορυφαίος. Εκ των τίποτα. Κορυφαίων, είπα. Εκ των κορυφαίων. Ελλήνων αθλητικών συντακτών. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Χαίρομαι που είμαστε εδώ μαζί για να μιλήσουμε για ένα ποδοσφαιριστή. Να σου κάνω μια ερώτηση. Σε πόσες προετοιμασίες έχεις πάει? 26. Στην... Παρακαλώ. 26. 26 προετοιμασίες, που είναι μίνιμουμ 20 με 30 μέρες. Στο εξωτερικό, Αυστρίες και σε Έλφη και συνήθως για Αυστρία, Γερμανία ήταν. Ακριβώς. Έχω πάει και μια στην Ιταλία με τον Αλέφαντο. Και στην... Ναι, Γερμανία. Πότε θα βγάλουμε το βιβλίο σου? Πάλι. Βγήκε ένα. Τώρα δεν είναι εποχές για βιβλίο. Πιο καινούριο, γιατί έχουν προσθεθεί πάρα πολλά πράγματα. Κώστα μου, σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε αυτό το πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή, ένα εκπληκτικό άνθρωπο, αγαπημένο φίλο, που εσύ είχες μια επιπλέον σχέση μαζί του. Ναι, σχέση αγάπης και λατρείας. Θα σου βάλω ένα τίτλο. Ένας υπέροχος άνθρωπος. Δεν πιάνω τον ποδοσφαιριστή Καραπιάλη. Γιατί είναι η Ρωσιλία να μιλάμε τώρα για τον Καραπιάλη εμείς? Γιατί? Κάποιος πρέπει να μιλήσει. Μιλάμε τώρα για το κορυφαίο δεκάρι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Από το 2000 που έχω σταμάτησε το ποδόσφαιρο, έχουν περάσει 23 χρόνια. Καραπιάλης δεν έχει εμφανιστεί. Okay. Έχουν προηγηθεί ο Μπέμπης, ο Δωμάζος, ο Κούδας, ο Χατζηπαναγής, ο Χατζηπαναγής, ο Παπαϊωάννου, ο Μίμης, ναι, που εκείνος ήταν. Είπα τη από το... Ναι, και ερχόμαστε τώρα, όπως το είπες. 80-90. Εκπληκτικός. Μέχρι το 2000. Δεν ξέρω, εμφανίστηκε άλλος από το 2000, είναι 23 χρόνια. Δεν πέρασε άλλος. Μαγικά πράγματα στην κυριολεξία. Θα πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τον μεγάλο Βασίλη Καραπιάλη και για μία ακόμη φορά χαίρομαι. Ξέρεις την αγάπη, την εκτίμηση και το σεβασμό που έχω στο πρόσωπό σου. Καλά, και εγώ το εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και βέβαια είσαι ένα και πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ναι, σε έχουμε αντιμετωπίσει και με τους βετεράνους του Ολυμπιακού. Αλλά χωρίς μυαλό. Γιατί. Όχι, ήθελε σε τράβηξη δημοσιογραφία, θα το πω καλύτερα. Ήθελε να τους καταγράψει. Δεν τα συζητάμε. Τα ξέρεις πολύ καλύτερα από πολλούς. Σ' αγαπάει ο κόσμος. Παρακολουθούν στον πρωταθλητή, στο Σπορ 24. Στο Θρύλος 24. Στο Θρύλος 24. Ένα καινούριο site. Και συνεχίζεις εκεί πέρα να προσφέρεις και να δίνεις στον κόσμο. Και θα συνεχίζω, παρότι θα μπορούσα να βγω σιγά σιγά να ετοιμάσω τα χαρτιά μου για σύνταξη. Αντώνη μου, δεν μπορώ χωρίς αυτό το... είμαι ευτυχισμένος στη ζωή μου για αυτό που πέτυχα. Ποιο? Ότι το χόμπι το έκανα επάγγελμα. Πάρα πολύ. Δεν υπάρχει και σημαντικό πράγμα να πηγαίνεις στο πρωί στη δουλειά και να το ευχαριστήσεις. Πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Κυρίες και κύριοι, το κυρίως της εκπομπής μας σήμερα. Βασίλης Καραπιάλης. Εδώ όμως έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος θα μας πει πώς το εκπληκτικό αυτό ταλέντο που μετά τον τοξό τη Λάρισα το 85 ενδράχθηκε στη Λάρισα, έπαιξε μέχρι το 91 και ήρθε μετά στον Ολυμπιακό και θέλω να ακούσω τον Κώστα ο οποίος από τότε το 90 είχε ενεργό πριν συμμετοχή. Πριν. Καταρχάς θα σου πω το εξής, ότι θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, πολύ τυχερό, που γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο και που τον απόλαυσα σαν ποδοσφαιριστή, έτσι, αλλά που είχα την ευτυχία να είμαι φίλος του 32 χρόνια, 33 χρόνια. Πώς έγινε αυτό? Εσύ μου τον έφερες τότε, να σου θυμίσεις, το Ράδιο Κορασίδη, ναι, όταν ήρθε να κάνει τις αγορές. Είμαι στην απογευματινή. Είναι Ιούνιος, καλοκαίρι. Μου λέει ο Κωνσταντουδάκης, θα πας να βρεις τον Καραπιάλη στη Λάρισα. Φέδων, ο θρυλικός. Φέδωνας, μεγάλος. 2 η ώρα το μεσημέρι ήταν. Μου λέει, φεύγεις τώρα με τον φωτογράφο και πας στη Λάρισα. Λέω, δεν το ξέρω, λέω. Αλλά αυτός το ξέρω δεν μιλάει ούτε στη μάνα του, δεν μιλάει πουθενά. Πώς, τι θα κάνω? Μου λέει, θα πας. Εντάξει, του λέω, φεύγω. Παίρνω τον φωτογράφο και πάμε στη Λάρισα. Φτάνουμε στις 6 το απόγευμα.
Ξέρω ότι έχει ένα καφέ στην πλατεία της Λάρισας μαζί με τον Μιχαήλ τον Χρήστο που ήταν συμπαίκτη στη Λάρισα. Πάω, μπαίνω μέσα, δεν ήταν εκεί. Γύρω το βράδυ στις 9 η ώρα έρχεται. Λέω καλησπέρα, είμαι ο Κώστας Σωμοθέκης από την Απογευματινή. Ναι, μου λέει, σε ξέρω, μου λέει, μη μου πεις για συνέντευξη, δεν μιλάω πουθενά. Λέω, ήρθα από την Αθήνα για αυτό το πράγμα, ρε Βασίλη. Δηλαδή, τι να γυρίσω πίσω στην Αθήνα και τι να τους πω, δεν μιλάω πουθενά. Ξέχασέ το. Κάτσε, θα πιούμε τα ουσκάκια μας και θα σε φιλοξενήσω και θα φύγεις αύριο. Θα φύγετε αύριο. Του λέω, οκ. Okay. Για να μην στα πολυλογώ, αυτό έγινε στις 6-7, στις 11 η ώρα το βράδυ είχα κάνει συνέντευξη. Έλα, δεν είχα κάνει συνέντευξη. Τι άλλαξε. Παίρνω, τι άλλαξε. Είπαμε τα ουσκάκια μας και ήρθαμε στα ίσα μας. Παίρνω τον Κωνσταντουδάκη, του λέω, στην έχω τη συνέντευξη έτοιμη, αύριο το πρωί ερχόμαστε. Αυτή ήταν η γνωριμία μας από τότε. Με κολλήσατε. Κοίτα, είναι μερικοί άνθρωποι που 5 λεπτά άμα κάτσεις μαζί τους, αμέσως κολλάς. Καταρχάς, να ξέρεις ότι ο Βασίλης ήταν και είναι πολύ δύσκολος άνθρωπος. Δεν κάνει εύκολα φίλους, δηλαδή δεν είναι εύκολο να τον πλησιάσεις, έτσι. Είναι πολύ δύσκολος. Θυμάμαι το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε με τους βετεράνους του Ολυμπιακού. Ήταν τότε για τα γένεια του Παναγιώτη Σαλπέα στο γήπεδο στο Κερατσίνι. Παίξαμε τον Παναθηναϊκό το 3-1, που έκανε μαγικά πράγματα μέσα. Δηλαδή, έγινε αγώνας για να τον πεις ότι θα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Όχι, να έρθει. Είναι γενικά. Είναι... Και έπαιξε και ένα σημαντικότατο ρόλο, σου υπενθυμίζω εσύ. Εντάξει, μωρέ. Είχατε μαζί στο γήπεδο. Για να σου πω τώρα στη συνέχεια. Να δούμε τα στοιχεία, ένα λεπτό. Ναι. Εδώ λοιπόν, στη Λάρισα πήγε από τον Τοξότη Λάρισας, έτσι. Ναι. 85 έως το 91. Τα δύο πρώτα χρόνια δεν έπαιζε. Από το 87 και μετά άρχισε να γίνεται βασικός και το 88 έγινε και αρχηγός. Ναι, ήταν τότε. Είχε παιχταράδες τότε, λέει η Λάρισα. Ο Μαλουμίδης, ο Βαλαώρας, ο Φεύγει Λιώρα, αυτή η φουρνιά. Ο Κμίτσι, μόλις φεύγει, αυτή η φουρνιά. Βουτηρίτσας, ναι, γίνεται αρχηγός. Γίνεται αρχηγός και βασικός και αρχηγός. Τα 88 πρωτάθλημα η Λάρισα με Βασίλη Καραπιάλη, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και το 91 στον Ολυμπιακό, όπου ξαναπήγε στη μεταγραφή. Και να πούμε, 91 στο 2000 στον Ολυμπιακό, 229 συμμετοχές, 61 αριστουργηματικά γκολ, προσθέτω, εθνική ομάδα, 5 πρωταθλήματα με τα 4 του Ολυμπιακού, 2 κύπελα, το Super Cup, για πες μας. Κοίταξε, αυτή η ιστορία, καταρχάς η ιστορία της μεταγραφής του, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, είναι λίγο πολύ γνωστή, έτσι. Το ότι είπε γνωστή, θεωρώ ότι πολλοί κόσμοι δεν την ξέρουν. Όχι, ξέρει ο κόσμο. Αν το ανάγκη ότι τώρα. Είπε εγώ στον Παναθηναϊκό δεν πάω ούτε πεθαμένο. Το ξέρει αυτό. Ήταν άρρωστο. Δεν μου το έδειξε την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε. Μετά... Μήπως είχε κάνει και μία συνέντευξη κάποια στιγμή τηλεοπτική και ο αγαπημένο σου φίλο ο Γιώργο Ολίγκρη. Ναι, μπορεί. Τηλεοπτική. Ναι, μπορεί. Έχουμε να τη δείξουμε, κύριε Λίγκρη. Σίγουρα είναι μια μεγάλη τιμή για μένα. Το γεγονός ότι βγήκα πρώτος ποδοσφαιριστής του 90 και μου δίνει κουράγιο για να συνεχίσω τα επόμενα χρόνια. Εντάξει, σίγουρα όταν παίρνεις κάποιο τίτλο ανεβαίνει και το κασέ σου. Έχουμε 3 παιχνίδια μέχρι να τελειώσει ο πρώτος γύρος, 2 εκτός έδρας, 1 στη Λάρισα. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε όσους πόντους περισσότερους μπορούμε και ελπίζω ότι με την έναρξη του δεύτερου γύρου να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Να μην τα βρούμε τη Λάρισα, γιατί εγώ έχω συμβόλαιο 3 χρόνια και είναι πρόβλημα της Λάρισας αν θα με δώσει μεταγραφή ή όχι. Δηλαδή από τη Λάρισα εξαρτάται και μόνο, Ναι, από τη Λάρισα εξαρτάται. Εκπληκτικά πράγματα εδώ στις λιγές ιστορίες. Λέει και Κώστα. Αυτή είναι η συνέντευξη. Είναι... Ο κόσμος περιμένει. Εγώ δεν την ακούω εγώ. Είναι στη διάρκεια του πρωταθλήματος, τελευταία χρονιά στη Λάρισα. Έρχεται το καλοκαίρι, γίνεται αυτό που σου λέω: πάω, του παίρνω συνέντευξη, γυρίζω. Ότι θέλω σαν τρελός να έρθω στον Ολυμπιακό. Μετά από λίγες μέρες αρχίζει το σύριαλ. Θα έρθει, δεν θα έρθει, πάει στον Παναθηναϊκό. Ξεκαθαρίζει στον πρόεδρο της Λάρισας τότε ότι εγώ δεν πάω. Ο Καντόνιας ήταν. Ναι, δεν πάω στον Παναθηναϊκό. Αν δεν θα μείνω στη Λάρισα.
Παναθηναϊκό δεν πάω. Δεν έλεγε Ολυμπιακό τίποτα. Τελικά φεύγει ο Νίκος ο Μπανασάκης ο συγχωρεμένος μαζί με τον Πέτρο τον Μίχο. Ο Μπανασάκης ήταν και ο αδερφός του. Ο Γιώργος ήταν ο πρόεδρος. Και ο Νίκος αντιπρόεδρος. Τότε ήταν η εποχή Σαλιαρέλη. Γι' αυτό και έγινε δύσκολη μεταγραφή. Γιατί ο Ολυμπιακός τότε δεν είχε διοίκηση. Δηλαδή, αν ήταν κάποια άλλη διοίκηση, θα είχε τελειώσει μεταγραφή. Γιατί ήθελε και ο παίκτης να έρθει στον Ολυμπιακό. Αλλά από τη στιγμή που είναι τόσο στον αέρα όλα. Για να καταλάβεις ότι είχε έρθει στον Ολυμπιακό και μετά από λίγες μέρες ήθελε να φύγει γιατί δεν του δίνανε, είχαν δώσει φράγκο ο Σαλιαρέλης. Και αναγκάστηκε και κοιτάζει ο Μπανασάκης από την τσέπη του. Τζάντα που πήγε στο Ρέντι. Ναι. Πήγε ο Μίχος με τον οποίο γνωριζόντουσαν, είχαν καλή σχέση μαζί με τον Μπανασάκη, γυρίσανε, έκλεισε η μεταγραφή, τελευταία ημέρα των μεταγραφών. Πρόσεχε μαζί με τον Βλάχο. Νομίζω και ο Βλάχος έκλεισε εκείνη την ημέρα στον Ολυμπιακό. Ο Μιχάλης από τον Απόλλωνα. Ήταν η τελευταία μέρα των μεταγραφών. Απίστευτα. Να δούμε τη σύνθεση της Λάρισα. Αυτόν εδώ που βλέπουμε τη φωτογραφία τον γούσταρε πολύ. Ήθελε να παίζει μαζί του. Ο με δύο παίκτες. Με δύο παίκτες ήθελε του άρεσε ο Βασίλης να παίζει πολύ. Τον Προτάσοφ και τον Ίβιτς. Έλα τώρα. Κοίτα εδώ, πακέτο Καραπιάλης και Βλάχο, ναι, αυτό που έλεγε. Ναι. Ο φίλαθρος της εποχής. Ο Βασίλης του άρεσε πολύ να παίζει με τον Προτάσοφ, δηλαδή με τα μάτια βρισκόντουσαν, και είχε τρέλα και με τον Ίβιτς. Το ίδιο και ο Ίβιτς για τον Βασίλη. Και μιλάμε τώρα και για πεθαράδες. Ναι, έτσι, δηλαδή ήθελε να είναι συμπαίκτης. Βλέπουμε παράλληλα και ωραίες φωτογραφίες. Κοίταξε να δεις, επειδή είδα τώρα. Λέγε μας εσύ ποιοι είναι. Ναι, άμα δεν φεύγουν γρήγορα οι φωτογραφίες, θα σου πω. Και με αυτόν του άρεσε πολύ να παίζει με τον Γιωργάτο. Επειδή έδειξε προηγουμένως ο Γιώργος τη φωτογραφία με τον Μπάγεβιτς, να σου πω ότι στην αρχή δεν ήταν πολύ καλές οι σχέσεις του με τον Μπάγεβιτς. Ο Μπάγεβιτς ήθελε παίκτες τρεχαντήρια, παίκτες τακτικής. Ο Βασίλης. Ξέρεις, δεν είναι έτσι. Και χρειάστηκε, η χαρά πολύ, φιλάθλων, χρειάστηκε πολύ χρόνο να το βάλει στο καλούπι που ήθελε ο Μπάγεβιτς να τον κάνει βασικό. Δεν ήταν βασικό. Σε πολλά παιχνίδια δεν έπαιζε βασικό με τον Μπάγεβιτς. Έτσι, πριν με τον Λίμπρεχτς, με τον Σταύρο τον Διαμαντόπουλο. Τελευταία χρονιά πριν έρθει ο Μπάγεβιτς ήταν 19 γκολ είχε βάλει. Πρώτο σκόρ του Ολυμπιακού. Πριν το πρώτο πρωτάθλημα, δηλαδή το 95-96-97 το πρώτο πρωτάθλημα. Και άργησε να τα βρουν με τον Μπάγεβιτς, αλλά πάντα μιλάει με καλά λόγια. Πάμε να δούμε τη σύνθεση της Λάρισσας με Βασίλη Καραπιάλη, κύριε Λίγρη, της Λάρισσας. Εδώ, κοίτα κόσμος πίσω. Η Λάρισσα 87-88 πρωταθλήτρια, Κολομητρούσης, Γκαλίτσιος, Αλεξούλης, Ζιώγας, Μιτσιμπόνας, Κυριλίδης, Βουτηρίτσας, Καραπιάλης, Βαλαόρας, Τσιόλης. Στην ομάδα επίσης ήταν Αγορογιάννης, Τσαβαλιάς, Αθανασίου, Κακανούλιας, Παπαντονίου, Τσιλιάκος, Κανιέμπα, Νασιάκος, Κυριακούλης, με προπονητή Γιάτσεκ Μόγκ. Να σου πω μια ιστορία τώρα, επειδή είδα τον συγχωρεμένο, τον Μιτσιμπόνα. Και αυτός φίλος σου. Ναι, φίλος, αλλά πιο πολύ με τον Βασίλη. Ναι, ο Βασίλης ήταν φίλος σου, αδελφός σου. Τέλος πάντων, ο Βασίλης αδελφός σου, είναι ξέρω. Είναι η χρονιά το 96, αν δεν κάνω λάθος. Σεπτέμβριος ήταν, μόλις είχε αρχίσει το πρωτάθλημα. Είμαστε στο σπίτι και πίναμε καφέ στο Φάληρο. Και ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο. Είχε μεγάλη τρέλα με τον Μιτσιμπόνα. Τον λάτρευε τον Μιτσιμπόνα. Και μάλιστα είχε παίξει ρόλο στο να έρθει ο Μιτσιμπόνα στον Ολυμπιακό. Είχε πιάσει τον Ταϊφά και του μίλαγε κτλ. Μπορούσε να έρθει στον Ολυμπιακό. Και χτυπάει το τηλέφωνο και όπως τον βλέπω, βγαίνει στον μπαλκόνι και βάλει τα κλάματα. Ωχ, κατάλαβα. Λέω τι έγινε, ρε. Μου λέει σκοτώθηκε ο Μιτσιμπόνα. Και φεύγουμε. Τρίτωσε το κακό στη Λάρισα μετά το. Ναι, και φεύγουμε τα δύο καφή. Παιδιά. Μάλιστα. Κοκολίτσιος και Μουσιάλης, θυμάσαι. Ναι. Δεν οδηγούσε ο Βασίλης τότε, δεν είχε δίπλωμα ακόμα, δεν είχε πάρει το αυτοκίνητο. Να το σε δω μαζί με τον Γιώργο, στην εθνική ομάδα είναι εδώ πέρα. Δεν είμαι στον Ολυμπιακό, νομίζω είναι στην εθνική ομάδα εδώ. Εθνική ομάδα, πιστεύω. Ναι. Λοιπόν, και φεύγουμε με το αυτοκίνητό μου και πάμε στη Λάρισα. Φτάσαμε 3 ώρα τα ξημερώματα για να είναι στην κηδεία και πήρε τον Μπάγεβιτς τηλέφωνο. Ο Ολυμπιακός έπαιζε μετά, ήταν Παρασκευή νομίζω. Έπαιζε την Κυριακή και λέει ο Μπάγεβιτς αμέσως στον πήρε. Ο Μπάγεβιτς του λέει: Βασίλη, δεν θα θες να σε έχω στην αποστολή την Κυριακή. Του λέει: Δεν είμαι καλά. Του λέει: Θέλω να φύγω να πάω στη Λάρισα να πάω στην κηδεία. Να δούμε τη φωτογραφία με σύνθεση του Ολυμπιακού, κύριε Λίγκρη. Κοιτάξτε κάτι, παίχτες. Εδώ λοιπόν. Τι είναι, τα Λικριάδης είναι ή εδώ Ράντος. Είναι τα Λικριάδης, ναι, Χατζίδης. Όχι, ο Ράντος. Ράντος, συγγνώμη, Χατζίδη, Λιτόθσεκο. Σοφιανόπουλος. Ο Πετράν. Μίχος.
Πέτρος και Μητρόπουλος. Σάβιτσεφ, Παχατουρίδης, Μιχάλης Βλάχος, Προτάσοφ, Καραπιάλης. Στην ίδια ομάδα έπαιζαν τα Λικριάδης, Καραταΐδης, Τσαλουχίδης, Αναστόπουλος, Τσιαντάκης, Κοφίδης, Σαβίδης, Μαυρομάτης, Βαΐτσης, Νεντίδης, Χριστοδούλου, με προπονητή τον Όλα Γκουλαχίν και δεν μπορούσε να πάρει ένα πρωτάθλημα. Μου κάνεις ωραία πάσα τώρα βλέποντας και αυτή τη φωτογραφία. Ήταν το μεγάλο του παράπονο του Βασίλη αυτό. Γιατί όταν ήρθε στον Ολυμπιακό, 5 χρόνια δεν πήρε πρωτάθλημα. Βέβαια. Έτσι. Και αυτή η ομάδα ήταν τρομερή ομάδα. Αδικήθηκε πολύ. Συγγνώμη, είπα 20 παίχτες διεθνείς. Αδικήθηκε πολύ αυτός ο Ολυμπιακός και από τη διαιτησία είχε τα διοικητικά προβλήματα. Δηλαδή τώρα Κοφίδης μέσα, εντάξει, είχε καλή ομάδα. Αυτή είναι το 92. Αυτή, τώρα. Τσαλουχίδης, ναι. Ταλικριάδης, Προτάσοφ, Βλάχος, Σοφιανόπουλος, Ελιτόφτσενκο, Καραπιάλης, Καραταΐδης, Κοφίδης, Χατζίδης, Μαυρομάτης και Μίχος, Παχατουρίδης, Αναστόπουλος, Μητρόπουλος, Τσιαντάκης, Σάβιτσεφ, Σαβίδης, Ηλίας, Νεντίδης, Χριστοδούλου, Βαΐτσης, Ράντος. Αυτή όχι τόσο όσο η προηγούμενη χρονιά. Ναι. Αδικήθηκε πολύ αυτός ο Ολυμπιακός. Έπρεπε να πάρει το. Βέβαια, να είχαν γίνει με τον Αθηναϊκό. Και ήταν το μεγάλο του παράπονο αυτού του Βασίλη. Ότι περάσανε 5 χρόνια, κάθε χρόνο μου έλεγε του χρόνου θα το πάρουμε, ρε. Την άλλη χρονιά του χρόνου θα το πάρουμε, ρε. Και περάσαν 5 χρόνια του χρόνου θα το πάρουμε και τον πήρε τελικά στο 96-97. Και να δούμε και τον Ολυμπιακό 98-99. Εντάξει, αυτή είναι η καλύτερη χρονιά νομίζω του Ολυμπιακού ever. Τζότζεβιτς, Ανατολάκης, Ελευθερόπουλος, Σαμανατίδης, Πουρσανίδης, Γκόγκιτς, Γιαννακόπουλος, Καραπιάλης, Καραταΐδης, Αλεξανδρής, Γεωργάτος και στην ίδια ομάδα Μαυρογεννίδης, Σάντζας, Νινιάδης, Λουτσιάνο, Ήβιτς, Πασαλής, Σοφορίκουε, το Χουρόγλου, Σφακιανάκης, Πουρσανίδη, Σαμποάγκο, Μπάγκελ. Αυτή είναι τη χρονιά που κάνει τον Νταμπλ. Ναι. Κερδίζει το Παναθηναϊκό 2-0 στο κύπελο με 10 παίκτες γιατί έχει αποβληθεί ο Αμανατίδης. Και είναι και η χρονιά με τη Γιουβέντους, έτσι. Που αποκλείεσαι με αυτό το απίθανο γκολ. Ναι. Αυτός ο Ολυμπιακός εκείνη τη χρονιά έχει παίξει τρομερό ποδόσφαιρο. Έχουμε τηλεφωνική γραμμή, κύριε Λίγκρη. Ωραία. Πάμε να δούμε και εθνική ομάδα. Πάντως Κώστα. Ωραία, άλλη πάσα μου κάνει καλή. Εδώ έχει πολύ παρασκήνιο. Εδώ θέλουμε να ακούσουμε αυτά από σένα τώρα. Εδώ έχει πάρα πολύ παρασκήνιο. Εδώ λοιπόν εθνική ομάδα του 1990. Θελόγης Παπαδόπουλος, Καλιτζάκης, Τσαλουχίδης, Τσιαντάκης, Στέλιος Μανολάς, Αποστολάκης, Καραπιάλης, Δημητριάδης, Γιώθος Παπαδόπουλος, Αραβάκος και στην εθνική ομάδα έπαιζαν Σαργκάνης, Τουσουνίδης, Στέφανος Μπορμπόκης, Καραταΐδης, Μαραγκός, Καραγεωργίου, Νιόμπιας, Καρασαβίδης, Άρης, Αγορογιάννης, Κούτουλας. Λοιπόν, φεύγω. Πριν πας αυτό, θέλεις να μιλήσεις με τον κύριο που έχουμε στο τηλέφωνο? Άμα είναι αυτός που ξέρω, πάντα θέλω να μιλάω μαζί του. Ξέρει να μιλάω. Καλό απόγευμα! Καλησπέρα! Γεια σου, Πέτρο μου! Γιατί γελάς εσύ, γιατί... Αντώνη, τη δικιά σου τη φωνή την αναγνώσα, τη διπλανή, κάτι μου θυμίζει διπλανή φωνή, δεν ξέρω. Σαμοθράκης είναι. Ο Σαμοθράκης, ο Κώστας εδώ. Γιατί γελάς, Πετράκη μου. Σαμοθράκης, από το γέλιο σε κατάλαβα. Καλό απόγευμα, Πέτρο μου, και χαίρομαι πάντοτε όταν μιλάμε μαζί και το ξέρεις και συζητάμε για αυτό τον πολύ μεγάλο παίκτη, τον οποίο συμπαθούσες, αγαπούσες, εκτιμούσες πάρα πολύ. Το Βασίλη Καραπιάλη και... Για να βοηθήσω τη συζήτηση, είπα στον Αντώνη πριν, Πετράκη, ότι είχες πάει μαζί με τον Νίκο τον Πανασάκη στη Λάρισα πριν. Είχα πάει. Για πες, λοιπόν, Με τον έναν, τον κύριο Γλίκα, είμαστε μια ζωή μαζί, ξέρεις, από τότε που ήμουν στον Πρωτεύθυνο στον Ολυμπιακό και με σένα, Κώστα, καταλαβαίνεις ότι και στο Ρέντι πρωτογνωριστήκαμε και έφτιαξα αυτή τη γνωριμία. Και αν κατάει αυτή τη γνωριμία, πάνω απ' ότι κάποια ποιότητα έχουν οι χαρακτήρες. Να πάμε στο μεγάλο, στο μάγο. Για μένα ήταν μαγικός. Μαγικός, τα λέει. Ήταν μαγικός πριν έρθει στον Ολυμπιακό. Βέβαια, εντάξει. Ήταν μαγικός από τα πρώτα του βήματα. Και πιστεύω ότι αν η σωματοδομή του, η αθλητική του υπόσταση, δηλαδή ήταν κατά τη πιο βελτιωμένη, δεν θα μπορούσε να το κρατήσει η Ελλάδα ή ο Ολυμπιακός μέσα στα σύνορά της. Ο Καραπιάλης, η ποιότητά του, το μυαλό του και όλα αυτά που είχε,
ήταν για Ευρώπη. Πετράν, να σε διακόψω, να σου πω, επειδή έχει σχέση με αυτό που λες, ότι νομίζω ήταν η τέταρτη ή πέμπτη χρονιά που μου ζήτησε κάποιος μάνατζερ και του έφτιαξα δύο κασέτες, ήμουν στο Star τότε, του Βασίλη, του Βασίλη, και ήταν να κάνει, να υπήρχε ενδιαφέρον από ομάδα του εξωτερικού. Αλλά ο Βασίλης δεν έφευγε να πάει στο εξωτερικό. Μου λέει τσάμπα τις δίνεις. Πέρα από αυτό, θα μιλήσουμε για το χαρακτήρα του Βασίλη. Λοιπόν, ήταν για εκεί. Ήταν δηλαδή μέσα στα 10 καλύτερα δεκάρια, αν είχε δει στο μονοδρομί της Ευρώπης, όχι της Ελλάδας. Mm-hmm. Γιατί είχε ένα φοβερό πλεονέκτημα ο Βασίλης. Ότι όταν είχε την μπάλα στα πόδια του, γινόταν πιο ταχύτερος όταν δεν την είχε. Και ήξερε να την κάνει πριν αυτή φτάσει στα πόδια του. Όχι, ήξερε τι να την κάνει. Δεν ήξερε ο αντίπολος τι ακριβώς θα κάνει με την μπάλα στα πόδια. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Έχεις δίκιο. Το να μην ξέρει ο αντίπολος τι θα κάνει ο Βασίλης ο Καραπιάς με την μπάλα στα πόδια. Έχεις δίκιο, ναι. Εν πάση περιπτώσει όμως για να αναφερθούμε σε εκείνη την εποχή με το συγχωρεμένο πια Νίκο Μπανασάκη, τότε ήταν μια εποχή λίγο άσχημη τον Ολυμπιακό, δεν θα την κρίνουμε αυτή. Θα κρίνουμε όμως ότι εκείνη την εβδομάδα για να καταφέρουμε να πείσουμε με το κουμπάρο μου τον Νίκο τον Μπανασάκη, για να καταφέρουμε να τον πάρουμε μέσα από τα χέρια αρκετών ομάδων τότε που τρέχανε στη Λάρισα για αυτό, κάναμε σε μία εβδομάδα 5 ταξίδια στη Λάρισα. Δηλαδή το βράδυ φεύγαμε 1:30 από τη Λάρισα και γυρίζαμε την άλλη μέρα το πρωί. Εγώ το ένα θυμάμαι, είπα στον Αντώνη. Δεν ήξερα ότι έχεις πάει κι άλλο. Τα άλλα δεν τα ξέρουμε. Εγώ και ο συγχωρεμένος τα ξέρω. Γιατί δεν χρειαζόταν να τα πούμε. Τότε εγώ είχα ένα Mercedes και με αυτό τον κατέβασα τότε, τον έβαλα μέσα και τον έφερα στα γραφεία του Σαλιαρέλη τότε κάτω στον Πειραιά και περίμενε ο κόσμος και κατεβήκαν. Αυτές οι φωτογραφίες υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θα έφευγα τότε εάν δεν έφερνα τον μεγάλο Βασίλη Καραπιάλη στον Ολυμπιακό. Είμαι σίγουρος. Ο οποίος Βασίλης Καραπιάλης, λόγω του ότι είχε μια πολύ ηθική υπόσταση σαν χαρακτήρα, και αυτό ήταν που το χαρακτήριζε και σαν παίχτη και σαν άνθρωπο, γιατί έδινε πραγματικά σημασία σε αξίες και πράγματα, ναι, και σε λεπτομέρειες πολύ απλές που άλλοι δεν δίνουν, γι' αυτό ήταν μεγάλος για μένα, κατάφερα να τον πείσω να έρθει στον Ολυμπιακό. Η μεγάλη του αναστολή τότε και η δυσκολία του ήταν γιατί η διοίκηση της Λάρισας, που είχε συμπεριφερθεί πολύ καλά σαν παίχτη, είχε συμφωνήσει ήδη τότε με τον Παναθηναϊκό και ήταν, ξέρεις, πάρα πολύ δύσκολο ηθικά για αυτόν. Αυτός ήθελε να έρθει στον Ολυμπιακό, ήταν Ολυμπιακός, το απέδειξε ότι ήταν Ολυμπιακός. Και αυτό ήταν το μεγάλο μου όπλο εμένα τότε που κατέβαινα στις διαπραγματεύσεις, το ότι εκεί ήταν και η πειθό μου και η απλότητα που τη μίλησα, γιατί και εγώ, αν και τότε ήμουνα από τους κορυφαίους σε δερμπάκ, η απλότητα και ο τρόπος που τον πλησίασε ήταν αυτό που κέντρισε τον μεγάλο Βασίλη, ο οποίος σε βεβαιώ ότι ήθελε να έρθει τον Ολυμπιακό. Ναι. Αν και τότε ο πρώτος Λάρισας είχε κλείσει τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, ο Βασίλης δεν ήθελε να πάει, ήθελε να έρθει στον Ολυμπιακό Βασίλη. Αυτός ο μεγάλος παίχτης και η μεγάλη προσωπικότητα για μένα, γιατί η προσωπικότητα για μένα δεν είναι αυτές που βγαίνουν μόνο φωτογραφίες και βγαίνουν στα κανάλια και. Η προσωπικότητα του ανθρώπου του Βασίλη του Καραπιάλη, τότε που τα γνώρισα εγώ, ο Βασίλης γινόταν θυσία για πολύ κόσμο τότε στη Λάρισα. Και για συγγενικά του πρόσωπα. Και αυτά έχεις δίκιο σε αυτό που λες, έχεις δίκιο και το ξέρω και εγώ. Και αυτά είναι που με γεμίζουν σαν άνθρωπο και αυτά είναι που με κάνουν να τον αποδεχτώ σαν άνθρωπο και μετέπειτα σαν ποδοσφαιριστή και να του πω ένα μεγάλο συγχαρητήριο επιτέλους να τα ακούσει όλος ο κόσμος αυτό. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός, εδώ είχε 5.000 κόσμος το Ρέντι εκείνη την ημέρα. Κόκκινη τρέλα, υποδοχή, μεσία. Ναι, είχε 5.000 κόσμος το Ρέντι εκείνη την ημέρα. Πέτρο μου, εσύ από το. Από την εποχή που ήρθε στον Ολυμπιακό, 78, όποτε ήταν, παίζεις 10 χρόνια, πας λίγο. Πήγε στον Πανιόνιο και μετά ξαναγύρισε. Και ξαναγύρισε, αποκατεστάθηκε η τάξη, εγώ λέω. Ξαναγύρισε. Αποκατεστάθηκε. Συμφωνώ. Τότε επί Κοσκοτά αλλάξανε κάποια πράγματα στον Ολυμπιακό. Επί Σαλιαρέλη τότε είχε γίνει η πρόταση. Αλλά του είχα πει, αν δεν καταφέρω να φέρω τον Καραπιάλη στον Ολυμπιακό, δεν θέλω να υπογράψω τον Ολυμπιακό. Μη φανεί κάνεις. Ναι, ολοκλήρωση σου ζητώ συγγνώμη. Ότι μου κάνεις δώρο το ότι επιστρέφω στον Ολυμπιακό γιατί κατάφερα και φέρω τον Καραπιάλη. Δηλαδή ήμουνα κάθετος αυτό και όχι μόνο. Σε βεβαιώ ότι δεν προχωρούσε καμιά μεταγραφή τότε, αν δεν υπέγραφε ο Βασίλης ο Καραπιάλης. Εκείνη τη βραδιά, δύο πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές
καλοί δημοσιογράφοι που μετέβεται ένα στο Ολυμπιακό περιμέναν πότε θα υπογράψει 2-3 ώρα το βράδυ θεραπεία για να περάσουν αυτοί στο γραφείο πλέον. Δεν λέω ονόματα, ναι, τα ξέρουμε. Δεν χρειάζεται. Προηγουμένως και θα το ξαναδούμε, ο κύριος Λίγκρης, του οποίου τους χαιρετισμούς έχεις από το μου το λέει από το ακουστικό, έβαλε πρωτοσέλιδο της αθλητικής ηχούς ο Καραπιάλης στον Παναθηναϊκό στην Πέμπτη. Ήταν αυτό τότε που είχε πάει στο κότερο του Βαρδινογιάννη. Τον πήγανε με το ζόρι στο κότερο του Βαρδινογιάννη και μετά σηκώθηκε και έφυγε. Εκεί, ο Σαραβάκος εκεί. Λέει σε άλλο άρθρο εδώ, θα ήθελα συμπαίκτο Βασίλη. Και την Πέμπτη το βράδυ, όταν έρθει ο Καραπιάλης, τον υποδέχτηκα εγώ στον Πλαταβόνα και φάγαμε. Αυτό να το ξέρετε. Και στον Πλαταβόνα. Να ξέρεις, ο Σαραβάκος έκανε σαν τρελός για τον Καραπιάλη. Αυτός επέμενε στον Βαρδινογιάννη να τον πάρει στον Παναθηναϊκό. Πάρε τον Καραπιάλη, του λέει. Κάποιος στη γλώσσα δεν θέλει το φως του. Ο Σαραβάκος έβαζε τουλάχιστον 10-15 γκολ παραπάνω από τις ασίστ. Ναι. Λοιπόν, και εδώ έχουμε ο Καραπιάλης πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού. Έχει ένα θέμα για τον Τέταρη επάνω, το μεγάλο Τέταρη. Και άλλα πολλά, ο Μέγας Καραπιάλης στο Θρύλο, από τον Κάμπο στο Καραϊσκάκι και στο Θρύλο. Κοίτα, δεν είναι τυχαίο ότι αγαπήθηκε τόσο πολύ από τον κόσμο. Είναι μέσα στους 3-4 που αγαπήθηκαν τόσο πολύ από τον, από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Συγγνώμη, δηλαδή, μόλις έκανα ανακοίνωση και εδώ στην εκπομπή μας ότι θα έχουμε αφιέρωμα στο Βασίλη Καραπιάλη, το τι μηνύματα μου έχουν έρθει, πάρτε στην κυριολεξία και ακόμα τον ευχαριστήσω και τώρα, τον ακόμα κόσμο. Και τώρα, και στη Λάρισα και όπου πάει και παντού. Αλλά και ακούς τον Πέτρο με τι αγάπη, τι ενθουσιασμό, καταρχήν είστε φίλοι, έχετε τόσα χρόνια μαζί, μιλάει για αυτόν τον απίστευτο χαρακτήρα και παίχτη. Μα σου είπα. Σ' αγαπάμε πολύ, Πέτρο μου. Αντώνη, δεν του κάνω χάρη του Βασίλη. Όχι, δεν. Να το ξέρεις. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Η καρδιά μου τα αξίζει και ίσως να άξιζε και πολύ περισσότερα από αυτά που έχει κάνει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αδικήθηκε γιατί πέρασε τα 5 πρώτα του χρόνια με πολλά προβλήματα. Ενώ θα ήθελε να πάρει και άλλα 5 πρωταθλήματα. Εδώ βλέπουμε πολύ ωραίες φωτογραφίες από το αρχείο που μας έστειλε ο κύριος Θεοδόρου. Με Γιαννακόπουλο, με Γεωργάτο, αυτή την... Έπρεπε να μου το πεις πιο νωρίς, να σου δείτε τη φωτογραφία που έχω, που βγαίνει από το αμάξι μου και έχει κάτω στην εταιρεία του Σαγκαρέλη τότε, έχει γύρω στα 3.000 άτομα, 12.30 ώρα το βράδυ στα σημεία. Θα μου τη στείλεις για την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή, γιατί η εκπομπή έχει συνέχεια. Δηλαδή, να τρελαθεί. Πετρούλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα μας. Φιλιά, Πετράκη. Εύχομαι να είναι πάντα υγιής ο Βασίλης και εύχομαι εκεί που είναι τώρα να είναι καλά. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Ευχαριστούμε πολύ, σ' αγαπάμε πολύ, μεγάλε αγαπημένε Πέτρο Μίχο. Φιλιά πολλά. Φιλάκια πολλά, με αγάπη. Εκπληκτικός άνθρωπος, εκπληκτικός ποδοσφαιριστής, ένας gentleman των γηπέδων, Πέτρος Μίχος. Συμφωνώ. Απλά. Και βάζω και την υπογραφή. Πάμε τώρα για να κρατήσεις. Να ξέρεις ότι σχολιάζει και στον πρωταθλητή ο Μίχος. Ναι, τα βέβαια. Έτσι. Αλλά τώρα, από προηγουμένως, έχω κρατήσει κάτι. Η εθνική ομάδα μου είπες. με παρέσυρες. Δεν ξεφεύγει. Εδώ, μεγάλο δίδυμο, έτσι. Τώρα πετρελαθούμε τελείως. Γιωβάνι Καραπιάλης. Χανόταν η μπάλα. Έχω πάει σε ένα μάτι στην Καβάλα. Δεν θυμάμαι. Έχει βάλει 3 γκολ ο Ζιωβάνι, 2 ο Καραπιάλης. Χάθηκε η μπάλα. Τους βρίζανε, οι καβαλιώτες βρίζανε τους παίκτες όλους και στο τέλος χειροκροτάγανε τον Καραπιάλη και τον Ζιωβάνι. Ήταν ένα 0-5 στην Καβάλα, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει τώρα, αυτοί οι δύο. Πώς να μην τους κολλήσει. Ένα λεπτό. Μόνο που τους βλέπω. Τώρα, όπως και τα άλλα παιδιά, τι λέμε, Γιάννη Κάτρο, Τζότζεβιτς, Γιαννακόπουλος, ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, εννοείται τώρα. Όμως αυτοί οι παίκτες, σχολίαζε τις φωτογραφίες που βλέπεις. Κοίταξε να δεις, επειδή είμαστε εθνική ομάδα, Σαραβάκος. Η φωτογραφία ήταν, αυτή είναι το 90. Οκ. Okay. 91, 92, 93, 94. Το 94, ο συγχωρεμένος ο Αλκέτας κάνει ένα ατόπιμα. Τώρα δεν είναι ωραίο να μιλάς για έναν άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή. Αλλά πρέπει να λέγονται. Η ιστορία γράφει. Δεν μπορείς τώρα να μην μπαίνεις στην εθνική ομάδα τον Καραπιάλη, ο οποίος την προηγούμενη χρονιά με τον Ολυμπιακό έχει βάλει 19 γκολ, ρε φίλε. Γιατί τον απέκλεισε. Ναι. Για πολιτικούς λόγους. Παρακαλώ. Παρακαλείς, σε παρακαλώ και εγώ. Για πολιτικούς λόγους. Γιατί ο Βασίλης ήταν Πασόκ. Και ο Αλκέτας ήταν Νέα Δημοκρατία. Και έπαιξε ρόλο. Τώρα σου λέω κάτι. Ναι, κάνε έτσι. Αυτός ήταν ο λόγος που τον απέκτησε. Δηλαδή,
πώς θα αποκλείσεις τον κορυφαίο σκόρερ την προηγούμενη χρονιά με 19 γκολ με τον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Και ας μην πήρε Ολυμπιακό πρωτάθλημα. Είχε Καραπιάλη τότε. Δεν είχε. Στην εθνική ομάδα. Πήρε όλο τον κόσμο, πήρε τον έναν, πήρε τον άλλον και άφησε τον Βασίλη έξω. Γιατί αυτό στο υπογράφω που σου λέω. Τα ξέρω, ξέρω λεπτομέρειες. Όχι τώρα. Τη γνώμη σου, την άποψή σου. Εγώ τον Αλκέτα τον εκτιμούσα. Εγώ τον Αλκέτα, τον Παναγούλια τον εκτιμούσα και τον αγαπούσα πάρα πολύ. Γιατί ήταν στα πρώτα μου βήματα τη δημοσιογραφία ήταν προπονητή στον Ολυμπιακό και με βοήθησε πάρα πολύ. Αλλά σε αυτό το θέμα έκανε ένα τρομερό λάθος. Γιατί για τον Βασίλη, το να πάει στο παγκόσμιο κύπελο, σε ένα παγκόσμιο κύπελο, ξέρει τι είναι για κάθε ποδοσφαιριστή. Έτσι. Δεν μπορείς να τον αφήνεις. Το παγκόσμιο του 1994. Στην Αμερική. Γιατί είχε Καραπιάλη εθνική ομάδα. Και όμως τον άφησε έξω. Είχε Τουρσουνίδη, είχε πάρα πολλά παιδιά. Έτσι λέμε. Ώστε έτσι, ατόπιμα μεγάλο. Κώστα μου, σε αυτά τα χρόνια που. Το 91 όταν ήρθε στο Ρέντι, να και ο Πέτρος. Τον βλέπεις τον Πέτρο δεξιά. Δεν νομίζω ότι είναι. Που κοιτάει προς τον Βασίλη. Ναι, ναι. Κοιτάει προς τον Βασίλη. Ναι, ναι. Πολλοί φίλαθλοι θα αναγνωρίσουν πιθανό και τα πρόσωπά του. Εδώ έχει πάει να βγάλει φωτογραφίες ο Βασίλης και τον βρήκαν εκεί πέρα. Λέει φωτογραφίες ποιότητας από πίσω λέει. Έχει πάει σε φωτογραφία για να βγάλει φωτογραφία για τον Βασίλη. Λέει φωτογραφίες ταυτότητας. Ναι. Πίσω. Και έχει πάει και τον βρήκαν εκεί πέρα. Το είχε πάει μαζί με τον Πέτρο για να βγάλει φωτογραφίες. Για το δελτίο. 12 ώρα τη νύχτα γινόντουσαν αυτά. Σκέψου τώρα τι γίνεται εκεί. Και ο κόσμος πληροφορεί το όλη αυτή την κατάσταση. Πάμε να δούμε μερικές, κύριε Λίγκρη. Όπα, εδώ. Είναι από χτες το βράδυ παίχτες του Ολυμπιακού. Εντάξει, είναι δημοσιεύματα εκείνης της εποχής. Το άλλο είναι για τον Βλάχο. Μαζί με τον Καραπιάλη και ο Βλάχος. Ο Μιχάλης Κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, ξύνουμε αναμνήσεις και μην ξεχνάτε ότι κάνουμε αφιερώματα όπως την περασμένη εβδομάδα μεγάλων ποδοσφαιριστών από όλες τις ομάδες. Μην το ξεχνάμε αυτό. Σήμερα το αφιέρωμα σε μια μυθική μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όπως την περασμένη εβδομάδα ήταν αυτό το σπουδαίο αφιέρωμα για τον Γιώργο Κούδα, για τον Μίμη Παπαϊωάννου παλαιότερα, λίγες εβδομάδες και για τον κάθε ποδοσφαιριστή που έχει προσφέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και θέλω να ευχαριστήσω σήμερα τον Κώστα. Παραλήρημα για Καραπιάλη, λέει εκεί πέρα. Επειδή λες παραλήρημα για Καραπιάλη, απλά για κλείσιμο, να σου πω ότι νομίζω το καλύτερο του βράδυ ήταν εκείνη η μεγάλη ανατροπή με τα δύο γκολ στο Βάτσικ, η Λόμπα, το 2-4 μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Ήταν από τα καλύτερα. Δηλαδή, εκεί όταν γύρισε μετά τον περιμέναμε σπίτι με τη Βάσο, έκανε σαν τρελός. Είχε βάλει δύο γκολ, έκανε Ολυμπιακός 2-0 στο ημίχρονο, 2-1 και το γύρισε. Και το γύρισε μόνο στο Βασίλης. Αυτός είχε πρόβλημα με τον Παναθηναϊκό. Όταν έπαιζε με τον Παναθηναϊκό, τρελαινότανε. Και εκείνο το βράδυ είχε βάλει δύο γκολ. Ήταν μια βραδιά μου... με τη Λόμπα, με τη Λόμπα στο Βάντσικ. Την δηλαδή... ώρα που τη σκάβει την μπάλα. Εντάξει, αυτό είναι αλητία που έκανε, αλλά τέλος πάντων. Ποδοσφαιρική αλητία. Κώστα μου, ναι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και εγώ, Αντώνη. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαστε σήμερα εγώ, μαζί. Την αγάπη μου, την εκτίμηση και το σεβασμό που έχω στο πρόσωπό σου. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Τη μετρώ με χιλιόμετρα, όχι με μέτρο. Και φαντάζομαι πάλι να έρθουμε να μιλήσουμε, ίσως για κάποιο άλλο μεγάλο ποδοσφαιριστή. Έγινε, να σε καλά. Να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Έχεις την αγάπη και την εκτίμησή μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και πολύ. Να ευχαριστήσουμε και εσάς κυρίες και κύριοι που μείνατε, σας δώσαμε κάτι όμορφο, κάτι διαφορετικό, όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα εδώ στις τελικές ιστορίες. Να είστε καλά, καλό βράδυ.